Τις τύχες του τόπου από εδώ και μετά, ένα παλιό φθαρμένο πολιτικό σύστημα ή αυτό το οποίο έρχεται να φέρει νέο και να διατηρήσει την ελπίδα ανοιχτή και την προοπτική. Αυτά τα διλήμματα, εμπλουτισμένα από τα πολιτικά επιχειρήματα, είναι αυτά τα οποία τελικά θα καθοδηγήσουν τον κάθε πολίτη συνειδητά να κάνει την επιλογή του. Θα τα δούμε, γιατί αυτά πρέπει να είναι και προσδιορισμένα και επακριβώς. Και νομίζουμε φυσικά, ότι φυσικά δεν έχει γίνει αυτός ο διάλογος λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Και αυτός ο ουσιαστικός διάλογος που θα έπρεπε να έχει ανοίξει δεν έχει ακόμα ξεκινήσει. Και δεν έχει ξεκινήσει πρώτον διότι στα αλήθεια είναι λίγες ημέρες από τη μία. Απ' την άλλη βλέπουμε και στις αρχικές εμφανίσεις και του κύριου Μαϊμαράκη και από το ποτάμι, όπως ήταν πάντα φυσικά το ποτάμι, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, εμφανίζονται χωρίς πρόγραμμα, χωρίς θέσεις για συγκεκριμένα ζητήματα. Και σε όσες προκλήσεις έχουν τεθεί από την πλευρά μας, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής απάντηση. Θα επανέλθουμε σε αυτό. Θέλουμε όμως θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να γίνει ένας πρώτος. Θα επανέλθουμε σήμερα, αυτό λέμε. Όχι, δεν αορίστως. Καθώς έχουμε και τους δύο εκπροσώπους των μεγάλων κομμάτων. Κύριε Καραγκούνη, το πρώτο δικό σας σχόλιο. Κοιτάξτε, το είπαμε και χθες. Εσείς λέτε ότι πανηγυρίζετε. Το είπαμε και χθες. Όπως δεν πανικοβληθήκαμε από τις δημοσκοπήσεις και ιδιαίτερα όταν έτσι τόσο αυτάρεσκα. Και επιτρέψτε μου να πω. Και αλαζονικά ο κύριος Τσίπρας μιλούσε για διπλό σκορ μέσα στη Βουλή. Έτσι και δεν πανηγυρίζουμε για τις δημοσκοπήσεις που βέβαια αυτό που είναι πλέον ένας κοινός τόπος από όλες τις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε, γιατί και εμείς αναλύουμε τις δημοσκοπήσεις, είναι ότι σίγουρα έχουμε ένα καινούριο πολιτικό σκηνικό. Αυτά